Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής με εκλεκτούς καλεσμένους για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται και πάλι από τον κόσμο της παραγωγής. Υπάρχει ένας τεράστιος προβληματισμός στην ευρύτερη περιοχή της Βιάνου, στο Δήμο Βιάνου, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, καθώς είναι μειωμένη και μειωμένη σημαντικά, σε πολύ σημαντικό ποσοστό. Διαβάζαμε και ένα ρεπορτάζ σήμερα του Χριστόφορου του Παπαδάκη, το οποίο τον έχουμε εδώ κοντά μας. Χριστόφορος Παπαδάκης λοιπόν από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Μαζί μας και ο Δήμαρχος Βιάνου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Μία σύσκεψη, κύριε Μπαριτάκη, σημαντική σήμερα και νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον προβληματισμό και την αγωνία των παραγωγών. Τι γίνεται με την παραγωγή στην Βιάνου? Κυρία Σφαγιανάκη, ξέρετε ότι το λάδι, η αλλοκαλλιέργεια, είναι μονοκαλλιέργεια στη Βιάνου. Δηλαδή είναι το μοναδικό εισόδημα που έχουν οι παραγωγοί μας. Φέτος τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Και αυτό το έχουν επισημάνει από την αρχή της σεζόν του 2018, λόγω της ανομβρίας αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την περίοδο της αυτοφορίας, τον Απρίλιο και τον Μάιο αργότερα, δεν έδεσαν οι ανθοί, δεν έκαναν δηλαδή καρπό. Σήμερα τα αποτελέσματα πραγματικά είναι τραγικά. Η μείωση της παραγωγής ξεπερνάει το 80%, όπως ενημερώθηκα σήμερα και από τους προέδρους των αγροτικών συνεταιρισμών και τους τέσσερις αγροτικούς συνεταιρισμούς που είχαν μια σύσκεψη στο γραφείο. Και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα πλέον από την πολιτεία. Η πολιτεία δεν είναι μόνο να απαντά ότι, ξέρετε, δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε γιατί αυτό δεν το καλύπτει ο ΕΛΓΑ και παραπέμπει γενικά και αόριστα στα ΨΕΑ. Εδώ υπάρχει πλέον τεκμηρίωση. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Σε λίγο τα ελαιοργεία θα ανοίξουν και πραγματικά θα κλείσουν σε πολύ ελάχιστο χρόνο. Αν δεν έχουν παραγωγή. Δεν υπάρχει παραγωγή. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού της Βιάνου, ο κ. Κλαδάκης, μου έλεγε σήμερα ότι από τους 600 περίπου τόνους που είχε μόνο το εργοστάσιο του συνεταιρισμού πέρυσι, φέτος είναι ζήτημα, θα πάει 50 με 60 τόνους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο χαμηλά είναι η παραγωγή και στο ίδιο βέβαια μήκος κύματος και οι υπόλοιποι, και η Έμπαρος και ο Σικολόγος και ο Άγιος Βασίλειος. Οι τέσσερις βασικοί συνεταιρισμοί των ελαιοκαλλιεργητών στη Βιάνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Η παραγωγή μας πραγματικά θα δεινοπαθήσουν οικονομικά, διότι το μοναδικό εισόδημα που προέρχεται από την καλλιέργεια της ελιάς, από την παραγωγή του ελαιολάδου, σε συνδυασμό με την κατηφόρα, την κατακύλα που έχουν τιμές αυτή την περίοδο, που υπάρχει ακόμα δυστυχώς περσινό λάδι, το οποίο δεν έχει πουληθεί, καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχουν τη στήριξη της πολιτείας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι και σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι στηριζόμαστε τον πρωτογενή τομέα. Το ένα σκέλος ήταν αυτό και το δεύτερο σημαντικό σκέλος είναι ότι η κλιματική αλλαγή που έχει φτάσει στον τόπο μας, διότι φανταστείτε τελειώνει και Οκτώβρη και βροχές δεν έχουμε δει, θα πρέπει να δούμε επιτέλους κάποια σημαντικά έργα στον τομέα των εγγύων βελτιώσεων, δηλαδή της διαχείρισης του αρδευτικού νερού, προκειμένου να μπορέσουν να κρατηθούν αυτές οι καλλιέργειες. Διότι ελαιοπαραγωγή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στον Δήμο ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι, με το κομμάτι της παραγωγής. Αποκλειστικά. Άρα, είναι ολοκαλλιέργεια, είναι μονοκαλλιέργεια. Είναι, αν εξαιρέσουμε μόνο την παραλιακή ζώνη που έχουμε, τα κυπευτικά και αυτά θέλουν αρκετή κατανάλωση νερού, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε φυτεύσεις κυπευτικών και παράλληλα πρέπει να συντηρηθούν και οι ελιές που δεν έχει βρέξει ακόμα. Είναι αδύνατο να καλύψουμε τις αρδευτικές ανάγκες. Mm. Είναι σημαντικό το πρόβλημα. Δηλαδή, διαχειριστήκαμε πραγματικά με πολύ φιδό, θα έλεγα, το νερό φέτος, έτσι ώστε να μην μας λείψει, αλλά αντλούμε από βάθη 300 έως 500-600 μέτρων. Καταλαβαίνετε ότι ο τροφός ορίζοντας δεν είναι ανεξάντλητος. Sure. Αν δεν ληφθούν και κάποια άλλα μέτρα, δεν θα έχουν πραγματικά τραγικές συνέπειες για την τοπική οικονομία της περιοχής. Και βέβαια, άμεσα θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Ραχοβίτη. Ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά και έχει θητεύσει σε συνεταιρισμό, γεωπόνο στο επάγγελμα και προσδοκούμε στη βοήθεια πλέον να κατανοήσει τα προβλήματά μας. Έθεσαν οι άνθρωποι και θέματα φορολογικά, έθεσαν και θέματα αλλαγής κανονισμού του ΕΛΓΑ. Και πρέπει να σας πω ότι είχα μια άμεση επικοινωνία και με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ στην Κρήτη, τον κ. Δασκαλάκη, έτσι ώστε να γίνει αύριο μια γενική αναγγελία για την μη καρπόδεση στη φετινή παραγωγή. Και είναι πλέον θέμα της πολιτείας αν θα θέλει να προχωρήσει τις διαδικασίες. Είναι τεκμηριωμένο το αίτημα να προχωρήσει τις διαδικασίες των αποζημιώσεων. Χριστόφορε, ένα δικό σου σχόλιο θέλω, γιατί εδώ βλέπουμε τον Δήμαρχο ότι περιγράφει μια δραματική κατάσταση και περιμένουμε το κράτος να δώσει απαντήσεις, να δώσει λύσεις. Μια φυσιολογική εξέλιξη
και συμπεριφορά των ελαιοδέντρων, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα ήταν τη μία χρονιά να έχουν πολλή παραγωγή και την άλλη χρονιά να έχουν λιγότερη παραγωγή. Ναι, αυτό, λέει... αυτό το καθόλου παραγωγή επί σειρά ετών δείχνει ότι εδώ κάτι συμβαίνει, υπάρχει κλιματική αλλαγή, θα πρέπει λοιπόν άπαντες να προσαρμοστούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και μέσα σε αυτούς τους άπαντες είναι βεβαίως και το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να συνεχίσει να λέει δεν αποζημιώνω τα ελαιόδεντρα, ενώ την ίδια ώρα εισπράττει ένα σωρό λεφτά από τους ελαιοπαραγωγούς, εισπράττει εισφορές οι οποίες, εάν ο παραγωγός αρνηθεί να υπογράψει όταν κάνει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του, ότι εκχωρεί το δικαίωμα στον ελεγά να μπει στην επιδότησή του και να την εισπράξει, να εισπράξει την εισφορά πριν τα χρήματα κατατεθούν στον λογαριασμό, τότε ο ΕΛΓΑ βεβαιώνει αυτή την εισφορά με το έτσι θέλω, τη βεβαιώνει, το ξαναλέω, στην εφορία. Στην εφορία λοιπόν βεβαιώνει και μετά η εφορία αναλαμβάνει να εισπράξει. Σχεδόν εκβιαστική τακτική. Αυτό λοιπόν ο μηχανισμός καλός υπάρχει, δεν λέει κανείς, ναι, θα πρέπει λοιπόν και ο ΕΛΓΑ να έχει έσοδα, να έχει εισφορές. Ναι. Όμως σε μια τόσο κακή περίοδο, σε τέτοιες συνθήκες που οι παραγωγοί χρειάζονται στήριξη, θα πρέπει και ο ΕΛΓΑ να αναλάβει τις ευθύνες του και φυσικά το κράτος γενικότερα να σταθεί δίπλα στον παραγωγό σε θέματα αιγιοβελτιωτικών έργων. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το νερό. Δεν μπορεί πλέον να παραχθεί ελαιόλαδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένουν πια από τα δέντρα να έχουν παραγωγή χωρίς να ποτίζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Και κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται τώρα με το κομμάτι των έργων? Μήπως έχουμε μείνει συνολικά πίσω ως κοινωνία τοπικά? Έχουμε μείνει, να σας πω. Χθες άνοιξε ένα πρόγραμμα για παρεμβάσεις σε υποδομές άρδευσης. Ναι. Είναι 7 εκατομμύρια για όλη την Κρήτη. Για προτάσεις δηλαδή, αυτό είναι μέσω ΕΣΠΑ. Είναι η μοναδική πρόταση που άνοιξε τώρα. Μοναδική, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, για όλη την Κρήτη είναι 7,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Πού να φτάσουν? Όταν, ας πούμε, το φράγμα Μυρών Αγίου Βασιλείου θα πάει ένα προϋπολογισμό 16-17 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, άρα μιλάμε για ένα, εκατομμύρια, για δύο, για τρία, για πέντε έργα ή κάποια έργα ίσονος σημασίας, να αλλάξει κάποιο αρνευτικό μήμα, να αλλάξει ένα κομμάτι λάστιχο. Πρέπει εδώ να επιτέλους να αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι πόροι που έχει το Υπουργείο Άγρια Ανάπτυξη. Περνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και πρέπει να δοθούν για το σκοπό αυτό. Είναι τα κλίμα. Έχουμε διεκδικήσει αρκετά, κύριε Δήμαρχε. Εδώ είναι, εντάξτε, εδώ μένει το ερώτημα αυτό. Δεν έχει ακόμα. Αν δείτε ότι όλα αυτά τα χρήματα αυτά που έχουν δεσμευτεί, ουσιαστικά δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί δράσεις, τα μέτρα. Ναι. Άρα, πάνω απ' όλα, δεν είναι ότι υπάρχουν πολύ τα χρήματα. Πολύπλευρο το πρόβλημα. Είναι πολύπλευρο. Δηλαδή, πρέπει να βγουν αυτές οι δράσεις, να χρηματοδοτηθούν και όχι μόνο αυτό, να χρηματοδοτηθούν και μελέτες. Διότι το πρόβλημα, ειδικά των μικρών δήμων, των επαρχιακών δήμων, είναι ότι δεν έχουμε τις μελέτες αυτές, ή αν έχουμε κάποιες μελέτες, είναι μικρής κλίμακας έργα. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, πού μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι πού μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αλλά οι μικροί δήμοι είναι που έχουν το πρόβλημα. Δεν το έχουν οι αστικοί δήμοι, οι μεγάλοι δήμοι της Αττικής. Εμείς έχουμε το πρόβλημα και εκεί θα έπρεπε να ρίξει η πολιτεία το βάρος της. Μικροί και αγροτικοί δήμοι. Και ειδικά στους αγροτικούς δήμους. Βέβαια. Διότι αυτά είναι έργα ζωής, είναι έργα που είναι σε υποδομές που μπορούν να δώσουν προσθετική αξία στην τοπική οικονομία και στο εθνικό προϊόν, βέβαια. Όπως μικρές, ας πούμε, δεξαμενές, έτσι. Μικρές δημοδεξαμενές, για παράδειγμα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι οικολόγοι είναι αντίθετοι με τα μεγάλα αρδευτικά έργα και συστήνουν αυτό, δηλαδή να φτιαχτούν μικρές λιμνοδεξαμενές. Θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα σε διάφορες περιοχές του τόπου. Θα μπορούσαν να δίνουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατά καιρούς, ας πούμε, βλέπουμε να δημοσιεύονται από την μεριά των οικολογικών φορέων, των οικολογικών οργανώσεων, νερό υπάρχει, με την έννοια ότι νερό πέφτει στην Κρήτη, για παράδειγμα, το οποίο όμως καταλήγει στη θάλασσα. Καλά, τώρα δεν πέφτει την ποσότητα έτσι εδώ που τα λέμε. Μπορεί να πέσει και μαζεμένο κάποια στιγμή το νερό, και το οποίο αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι χάνεται, γιατί δεν χάνεται ποτέ το νερό. Εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα, πάει στη θάλασσα, δηλαδή λειτουργεί η φύση. Δεν μπορεί να πει ότι χάνεται το νερό, έτσι. Όμως δεν αποθηκεύεται το νερό από εμάς για να το έχουμε όταν το χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Επομένως, αντί να έχουμε μεγάλα φράγματα τεράστια τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο από αυτό που εμείς θα θέλαμε να λειτουργήσουν. Έτσι, βλέπω από Σελέμη, βέβαια, όπως Σελέμη είναι μια άλλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Έτσι, μπορούσαμε να έχουμε μικρές λιμνοδεξαμενές, να αποθηκεύουμε το νερό στο νότο, για παράδειγμα, που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα,
Λιγότερες δεξαμενές ίσως κάπου αλλού. Υπάρχει τέτοιο. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί, βεβαίως, να το πούμε αυτό. Έτσι, μία άποψη εκφράζουμε. Προγραμματισμός, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει. Υπάρχει, ας πούμε, το Αναποδάρης που έχει στην περιοχή μας. Είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθούν τα νερά του Αναποδάρη, που μπορεί να κατεβάσει μέχρι 60 εκατομμύρια κυβικά σε καλές χρονιές. Δηλαδή, είναι μια τεράστια ποσότητα νερού που σήμερα φεύγει αναξιοποιητό. Ναι. Αυτά όμως είναι έργα εθνικής σημασίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρέμβει ένας Δήμος μόνος του. Πρέπει να είναι σε επίπεδο κεντρικό ο σχεδιασμός και να χρηματοδοτήσει πώς θα γίνει η διαχείριση των νερών αυτών. Μήπως θα πρέπει τώρα να κάτσουμε και ως Κρήτη συνολικά να κάνουμε. Να διεκδικήσουμε οργανωμένα κάποια πράγματα. Έτσι. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το νησί πλέον. Το θέμα είναι ότι από το 2011 που είμαι ο Δήμαρχος μέχρι και σήμερα δεν έχουμε δει χρηματοδοτήσεις δυστυχώς σε έργα αρδευτικά. Και ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπήρχαν στο παρελθόν μέχρι το 2009 πολλές εντάξεις μεγάλων φραγμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν είχαν τα δίχτυα, δεν είχαν τα αρδευτικά δίχτυα. Δηλαδή, ένα φράγμα δεν έκανε στα δίχτυα διαχείρισης, με αποτέλεσμα να έρθουν χρήματα, αλλά αναγκαστικά η πολιτεία να τα οδηγήσει και να λειτουργήσει έργα τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν και δεν λειτουργούσαν. Ναι. Ήταν έργα που έχουν φτιαχτεί 10-15 χρόνια, δεν λειτουργούν και έπρεπε να χρηματοδοτήσει για να γίνουν λειτουργικά. Άρα έμειναν απ' έξω κάποιοι νέοι σχεδιασμοί, κάπου δηλαδή ανατράπηκε επειδή δεν υπήρχε σωστό σχεδιασμό και επειδή κάποια έργα εντάχθηκαν τότε χωρίς να είναι ολοκληρωμένα. Άρα και εσάς η λογική, ή μάλλον η άποψή σας, είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε μικρότερης κλίμακας έργα, τα οποία όμως μπορούν να αποφέρουν ανάλογα, πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Αφού μελετηθεί, και εμείς κάναμε τώρα μια προκατακτική μελέτη να δούμε πού μπορούμε να βάλουμε κάποιες, να χωροθετήσουμε κάποιες λιμνοδεξάμενες. Ανάλογα με τη χωρητικότητα, βεβαίως μπορούμε να πάμε. Αντί να κάνουμε ένα μεγάλο φράγμα το οποίο δεν ξέρουμε τι απόδοση θα έχει, να πάμε σε 3, 4, 5 λιμνοδεξαμενές και να λύσουμε. Λειτουργούν και είναι και πιο οικονομικές και μαζεύουν ένα νερό που δεν μπορούν να δώσουν μια τοπική λύση. Πρώτα, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, βέβαια, την άποψή μας λέμε. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Νομίζω ότι στην πράξη όμως έχει αποδειχτεί αυτό. Στην πράξη. Έτσι. Στην πράξη και είναι και ειδικοί οι οποίοι ξέρουν και μελετούν τις περιοχές, μπορούν να έχουν, γιατί έχουν τα υδρολογικά σχέδια, αλλά ξέρουν και ακριβώς και τι ποσότητα μπορούν να μαζέψουν. Εγώ ξαναλέω, νομίζω ότι μας λείπει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Πριν σας αποδεσμεύσω. Και νέες καλλιέργειες που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα και καφέ στην Κρήτη, έτσι. Και νέες καλλιέργειες. Επιμένεις με τον καφέ. Ειδικά στο Νότο. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Ειδικά στο Νότο, έτσι. Εδώ θέλει ένα σχεδιασμό. Ναι. Δεν μπορεί τώρα κάθε παραγωγό να πάει να βάλει μια φυτεία καφέ. Γιατί θα. Ακριβώς. Αυτό θα αναβαγίσει από μόνο του. Μια προσπάθεια μεμονωμένη. Η περιοχή τη Σάρδη καλλιεργεί μπαλάνση εδώ και χρόνια. Και είναι το κλίμα, το μικροκλίμα τη περιοχή τέτοιο που ευδοκιμεί αυτό το πραγματικά τροπικό φυτό, το οποίο είναι άριστης ποιότητας και εξαντλείται άμεσα. Θα μπορούσαμε αυτή την καλλιέργεια να τη διπλασιάσουμε, να την τριπλασιάσουμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε, δηλαδή, οι ιδανικές συνθήκες έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια τα οποία έχουν για την καλλιέργεια της μπανάνας. Και αυτό θα το βρούμε με μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας, αν δεν γίνει κάτι. Γιατί καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητες παραγωγής μιλάμε, γιατί είδη παραγωγής μιλάμε και θα το βρούμε μπροστά μας, αν δεν ταρακονηθούμε στην πράξη. Κύριε Δήμαρχε, επειδή το Μάιο έχουμε αυτοδιοικητικές, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, θα ζητήσετε την ανανέωση της θητείας σας στο Δήμο Βιάννου? Αν θέλετε και είδηση. Κοιτάξτε, έχω ξεκαθαρίσει και από την αρχή της δεύτερης θητείας μου στους συνεργάτες μου. Και ειδικά μετά το δεύτερο μισό της θητείας, όπου εκεί πλέον ήμουν υποχρεωμένος να πω στους συνεργάτες ποια ήταν οι σκέψεις μου και ποιες οι πρότασή μου για την επόμενη μέρα, ότι εγώ θα κλείσω τον κύκλο μου ως Δήμαρχος Βιάννου για το Δήμο Βιάννου, 31/8/19. Θα συνεχίσω βέβαια στον άλλο βαθμό της αυτοδιοίκησης, στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Και θα είμαι μαζί με τον νυν Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, στις εκλογές του. Στο ψηφοδέλτιο λοιπόν του νυν Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Νομίζω σας κάτι ευχαριστώ που βγαίνει, πολύ. Βγαίνει προς τα έξω για πρώτη φορά απόψε. Έτσι, αυτή είναι η εντύπωση έχω. Έτσι είναι. Να ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Η αυτοδιοίκηση, η αλήθεια είναι ότι έχει τις δικές της προκλήσεις, είτε πρώτος είτε δεύτερος βαθμός. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Το στοίχημα είναι να υπάρχει συνεργασία των δύο βαθμών προς όφελο πάντα των πολιτών. Αυτό είναι το στοίχημα και έτσι πρέπει να δουλεύουμε όλοι αυτοδιοικητικοί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Χριστόφορος, ευχαριστούμε και εσένα.